Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να συνεχίσουμε στην πολιτική διάσταση των πραγμάτων μαζί με τον πρώην βουλευτή και υποψήφιο βουλευτή Μεσσηνίας με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Περικλή Μαντά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πώς εξελίσσεται αυτή η προεκλογική μάχη για τη Νέα Δημοκρατία, πώς ολοκληρώνεται ουσιαστικά? Κοιτάξτε, εμείς βάλαμε από την αρχή ένα στόχο: να μιλήσουμε με τους πολίτες για το έργο μας, να κάνουμε τον απολογισμό μας για τα 4 χρόνια, να καταθέσουμε το σχέδιο μας για την επόμενη μέρα και να αντιπαρατεθούμε με την αντιπολίτευση πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, σε συγκεκριμένο σχέδιο και σε συγκεκριμένες υλοποιήσιμες στρατηγικές και πολιτικές. Εμείς βάλαμε αυτό το πύχη. Μπορώ να σας πω ότι εγώ, γυρνώντας χωριό-χωριό, πόλη-πόλη, όλη τη Μεσσηνία, είδα την ανάγκη των πολιτών να ενημερωθούν, να μάθουν, να συζητήσουν, να κριτικάρουν, να παρατηρήσουν, να κάνουμε την ανταλλαγή αυτή, την πολύ επικοδομητική ανταλλαγή θέσεων και απόψεων. Και νομίζω ότι τουλάχιστον για τη Μεσσηνία, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχής και χαρούμενος για αυτή την επικοινωνία που είχαμε με τους πολίτες στις 30 μέρες. Η οποία ήταν επικοινωνία και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έτσι και με την παρουσία σας ως βουλευτής. Είναι προφανές ότι τουλάχιστον από τη μεριά μου δεν κρύφτηκα ποτέ, δεν κλείστηκα μέσα στο σπίτι μου, ούτε στο κοινοβούλιο μου, να συνεχώς δίπλα από τους πολίτες, σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλες τις, αν θέλετε, προγραμματισμένες συναντήσεις μαζί τους, με συλλόγους, με φορείς, με απλούς πολίτες, γιατί ξέρετε, αυτή είναι και η δύναμή μας. Από εκεί αντλούμε όλοι εμείς τη δύναμη, αλλά και τις ιδέες, αλλά βεβαίως και την πραγματική κατάσταση στην κοινωνία που πρέπει να γνωρίζουμε για να μπορούμε να τη μεταφέρουμε στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αφήνω αυτό και έρχομαι λίγο, επειδή φαίνεται ότι το πραγματικό διακύβημα είναι η οικονομία, αρκετά ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες και στο φόντο της υπόθεσης των ασφαλιστικών εισφορών. Ένα ζήτημα που σήκωσε η Νέα Δημοκρατία, ένα ζήτημα που είδαμε ότι υπήρξε και μέχρι παρέτηση εισαγωγικά του Γιώργου Κατρούγκαλου. Πιστεύετε ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα από το ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα. Νομίζω ότι, κοιτάξτε, αυτό που είπε ο κ. Κατρούγκαλος δεν είπε κάτι καινούριο. Είπε αυτό που πραγματικά πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, και μάλιστα είναι τόσο αιμονική αυτή η θέση για την υπερφορολόγηση και την φοροκαταιγίδα που θέλουν να επιδοθούν την επόμενη μέρα, κυρίως προς τη μεσαία τάξη, που δεν μπορούν να κρατηθούν και να το μαρτυρούν κιόλας 2 μέρες πριν τις εκλογές. Αυτό που ο κ. Κατρούγκαλος και η κ. Κανελόπουλε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το είχε νομοθετήσει το 2015, όταν ανέλαβε την εξουσία. Και μάλιστα όταν εμείς φέραμε το νομοσχέδιο να το καταργήσουμε, που το καταργήσαμε το 2019 με τον νόμο Βρούτσι, πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν ότι κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπερψήφισε την κατάργησή του. Άρα λοιπόν είναι όλοι συμμετοχοί σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την άποψη. Και τώρα αυτά τα κροκοδίλια δάκρυα και οι ποινές, τα 2 μέρες πριν τις εκλογές, είναι καθαρά για λόγους εντυπωσιασμού. Πραγματικά πιστεύουν στην φοροκαταιγίδα, πραγματικά πιστεύουν στην υπερφορολόγηση. Αυτό πρεσβεύουν, αυτό έδειξαν και 5 χρόνια όσο κυβέρνησαν και γι' αυτό ακριβώς βγήκε στην πορεία, βγήκε στην επιφάνεια χθες με τη δήλωση του κ. Κατρούγκαλου. Εσείς τι αλλάζετε και τι θέλετε να αλλάξετε στον χώρο της οικονομίας? Γιατί σίγουρα εκεί υπήρξαν ζητήματα και υπάρχουν ζητήματα. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα. Η πίεση που ασκείται προς τη μεσαία τάξη παραμένει σε πολύ ψηλό βαθμό. Τι θα αλλάξετε? Εμείς υποσχεθήκαμε το 2019, κύριε Κανελόπουλε, ότι θα αποκαταστήσουμε τις αδικίες στη μεσαία τάξη. Ιδιαίτερα στο θέμα το φορολογικό. Και το κάναμε πράξη. 50 και πλέον. Και πλέον φορολογικούς συντελεστές μειώσαμε αυτήν την τετραετία. Εισαγωγικό συντελεστή φορολόγησης, φορολογία εισοδήματος, προκαταβολή φόρου, εργοδοτικές εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές, τον ένφια. Καταργήσαμε μια σειρά φόρων που είχε επιβάλει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην τηλεόραση, στο ίντερνετ, στο κρασί, στον καφέ. Μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση. Μειώνουμε οτιδήποτε με βάση την εξέλιξη της οικονομίας μας. Θα μειώνουμε συνεχώς φόρους, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι όσο λιγότερους φόρους βάζουμε, τόσο περισσότερα έσοδα έχει το ελληνικό δημόσιο και τόσο περισσότερο ανάσα δίνουμε στους ελεύθερους επαγγελματίες στη μεσαία τάξη να δημιουργήσουν, να παράξουν και βεβαίως να φύγουν από τη φοροδιαφυγή. Αυτή είναι η βαθιά διαφορετικότητα στην αντίληψη που έχουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς το κάναμε, το υποσχεθήκαμε και το κάναμε πράξη. Αυτοί υπόσχονται μια ευημερία επίπλαστη, την οποία για να την πετύχουν θα πρέπει να ξεζουμίσουν τη μεσαία τάξη. Υπάρχει όμως και μια συζήτηση η οποία γίνεται για το εάν τελικά φτάνει το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας για να σας δώσει αυτό που βγαίνει μέσα από μια κάλπη απλής αναλογικής. Απευθύνεστε σε όλους? Βλέπουμε τώρα τις τελευταίες μέρες γίνεται πρόσκληση και προς τους ψηφοφόρους των υπόλοιπων κομμάτων. Κοιτάξτε, εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες. Σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες
και μιλάμε ακριβώς την πραγματικότητα και την αλήθεια την οποία έχουμε πρεσβεύουμε και με την αξιοπιστία μας προσπαθούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους κάνουμε να ψηφίσουν και να σκεφτούν την ψήφο. Τώρα, από εκεί και μετά, αυτά που βγαίνουν στο φως δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες πραγματικά μας προκαλούν όλους αλγινή εντύπωση. Αυτός ο ακροβατισμός του κυρίου Τσίπρα προς το ακροατήριο της Χρυσής Αυγής ή και τη Χρυσή Αυγή το κόμμα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πράγματα τα οποία δεν, κατά τη γνώμη μου, ξεφεύγουν από την ορθή πολιτική κατάσταση στην οποία θα πρέπει όλοι να συνταχθούμε και βεβαίως δεν αρμόζουν σε ένα κόμμα του δημοκρατικού τόξου. Αφήνω αυτά, έρχομαι στη Μεσσηνία. Στη Μεσσηνία, συνομιλώντας και με τους πολίτες, συνομιλώντας και με την ίδια την κοινωνία, καταφέρετε να κάνετε πράξη όλα αυτά που έχετε δεσμευτεί? Είχαμε υποσχεθεί το 2019 ότι η Μεσσηνία θα είναι στο επίκεντρο της ανάπτυξης σε ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου και θα δρομολογήσουμε όλα τα μεγάλα εμβληματικά έργα τα οποία είχαμε υποσχεθεί. Και το κάναμε πράξη, κύριε Καλόπουλε. Πριν ένα μήνα υπογράφτηκε η σύμβαση για το μεγαλύτερο οδικό έργο στην Πελοπόννησο που αφορά το δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Ένα έργο που θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Ένα έργο που το ελληνικό δημόσιο δεν θα δαπανίσει ούτε ένα ευρώ για την κατασκευή του. Θα ξεκινήσει να το αποπληρώνει όταν παραδοθεί σε κυκλοφορία μετά από 4 χρόνια από σήμερα. Ένα έργο το οποίο θα φέρει μια μεγάλη ανάπτυξη στην Ανατολική και Δυτική Μεσσηνία και ένα έργο το οποίο το ζητούσαν οι πολίτες εδώ και 50 χρόνια. Ταυτόχρονα, το δεύτερο εμβληματικό έργο το οποίο υποσχεθήκαμε ότι θα το δρομολογήσουμε ήταν η παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Έτσι ώστε το αεροδρόμιο της Καλαμάτας να βελτιωθεί σε υποδομές, να βελτιωθεί σε εξοπλισμό, σε ασφάλεια και εκτός από το ταχύτερα αναπτυσσόμενο αεροδρόμιο στην Ευρώπη, να γίνει το πιο ασφαλές και να γίνει η μεγαλύτερη πύλη εισόδου για την Νότια Ελλάδα. Και αυτό γίνεται πράξη. Είμαστε ήδη στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Έχει ολοκληρωθεί. Τα 4 μεγαλύτερα σχήματα κατασκευαστικοί όμιλοι της Ελλάδας συμμετέχουν μαζί με τις 4 μεγαλύτερες εταιρείες του πλανήτη που διαχειρίζονται αεροδρόμια και μέσα στο 2023 θα έχουμε ανάδοχο. Συζητάμε για την παράκαμψη της Γιάλωβας, η οποία έχει δημοπρατηθεί. Το δεύτερο φράγμα στο Μιναγιώτικο, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και έχει δημοπρατηθεί. Το οποίο, όταν ολοκληρωθεί αυτό μαζί με το Φιλιατρινό, θα έχουμε αθρηστικά πάνω από 70.000 στρέμματα τα οποία θα αρδεύονται και θα ωφελούμενους 15.000 αγρότες. Σας μιλάω για τα μεγάλα. Προσέξτε, γιατί ξέρετε, αυτά είναι που φέρνουν τη μεγάλη ανάπτυξη. Σαφώς όμως, και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής σε όλα, γίνανε και λάθη, γίνανε και αστοχίες. Για παράδειγμα, το ότι δεν έχει τελειώσει το Φιλιατρινό φράγμα είναι ένα έλλειμμα. Το οποίο το χρεωνόμαστε όλοι. Γιατί παρόλες τις καθυστερήσεις που υπήρξαν λόγω COVID με τα δικαστήρια, με τις απαλωτριώσεις, θα έπρεπε εκεί να έχουμε βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και να έχουμε επιταχύνει τις διαδικασίες έτσι ώστε το φράγμα που είναι έτοιμο και το νερό υπάρχει, να μπορούσε πιο γρήγορα ο κόσμος να το χρησιμοποιήσει. Όμως και αυτό μέσα στο 2023 θα ξεκινήσει η κατασκευή των δικτύων. Άρα λοιπόν τα επόμενα χρόνια για τη Μεσσηνία. Η Μεσσηνία μας έχει ένα λαμπρό μέλλον, κύριε Καλόπουλε. Νομίζω ότι αυτό διαγράφεται σε όλα τα επίπεδα. Στον τουριστικό κομμάτι, στον πρωτογενή τομέα, τα προϊόντα μας. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν προβλήματα, αλλά είμαστε εδώ να τα διαχειριστούμε, να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε και να τα λύσουμε. Το δικό σου μήνυμα προς πολίτες? Κοιτάξτε, Γιάννη, εγώ 4 χρόνια στάθηκα αρρωγός σε κάθε δίκαιο αίτημα της Μεσσηνίας. Πάλεψα, διεκδίκησα τόσο μέσα όσο και έξω από τη Βουλή. Ήμουν κοντά στους πολίτες, ήμουν κοντά στους συμπολίτες μου, σε ολόκληρο τον νομό. Δεν έκλεισα ποτέ την πόρτα μου και συζητούσα μαζί τους για όλα τα ζητήματα. Δώσαμε όλες τις μάχες. Κάποιες κερδίσαμε, κάποιες χάσαμε, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία ότι ήμουν εκεί, παρόν, να διεκδικήσω όσο το δυνατόν περισσότερα για τον ομό μου, για τον τόπο μου, για τον τόπο που ζω εγώ, που ζω η οικογένειά μου, για τον τόπο που δραστηριοποιούμε επαγγελματικά και για τον τόπο που όλοι μας αγαπάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Εγώ σας ευχαριστώ.